Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Σπανουδάκη, που αντιλαμβάνομαι ότι όλο αυτό το διάστημα έχετε παρακολουθήσει τι έχει βγει στο φως της δημοσιότητας, ενδεχομένως να έχετε και μια προσωπική αντίληψη πραγμάτων και γεγονότων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν από όλα αυτά που έχετε ακούσει μέχρι στιγμής, εσείς ως ιατροδικαστής, θα έχετε βγάλει κάποιο πόρισμα. Τι μπορεί να συμβαίνει με αυτούς τους τρεις θανάτους των παιδιών? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι δεν έχω λάβει μέρος ούτε στις νεκροτομές των παιδιών, ούτε στους φακέλους τους, ως τεχνικός σύμβουλος. Για να φτάσουμε στην αιτία θανάτου ενός περιστατικού και να κάνουμε την ιατροδικαστική διερεύνηση όπως πρέπει, έχουμε ένα πρωτόκολλο εμείς οι ιατροδικαστές. Πρέπει να το ακολουθούμε πιστά. Αν χάσουμε ένα κομμάτι από μία αλυσίδα, η αλυσίδα σπάει. Τι θέλω να πω με αυτό? Στα δύο περιστατικά τα οποία παιδάκια νοσηλεύτηκαν, έχουμε έναν ιατρικό φάκελο με πολλές πληροφορίες που μπορούν να μας οδηγήσουν μαζί με την νεκροψία-νεκροτομή, μαζί με την τοξικολογική εξέταση και μαζί με την ιστοπαθολογική σε ένα αίτιο του θανάτου, σε μία αιτία θανάτου, ώστε να έχουμε ένα σωστό αποτέλεσμα. Θέλω να πω ότι δεν είναι, αν ένα από τα τέσσερα αυτά στοιχεία λείπει, καταλαβαίνετε ότι δεν φτάνουμε στο αποτέλεσμα με ακρίβεια. Δεν μπορούμε να πάρουμε ένα μόνο εύρημα, όπως πολύ σωστά έχει πει και ο συνάδελφος, είπε προηγουμένως, να πάρουμε μόνο ένα εύρημα και να πιάσουμε και να βρούμε μία αιτία θανάτου. Είναι αδύνατον. Αν αναφερθούμε στην περίπτωση του πρώτου παιδιού, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένας ιατρικός φάκελος. Είναι αρκετά μεγάλος, δηλαδή έχει υποστεί το παιδί πολλές ιατρικές εργαστηριακές εξετάσεις. Νοσηλεύτηκε. Οι συνάδελφοι το παρακολουθούσαν εντός του νοσοκομείου. Συνεπώς έχουμε μία εικόνα του παιδιού πολύ καλά εμπεριστατωμένη. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αυτό το κομμάτι, όταν κάνουμε την ιατροδικαστική διερεύνηση, πρέπει να το αναλύσουμε. Να κάνουμε την νεκροψία-νεκροτομή, να έχουμε τα ευρήματά μας μακροσκοπικά, να κάνουμε την τοξικολογική, να πάρουμε τα αποτελέσματα, να κάνουμε και την ιστοπαθολογική στο τέλος, για να δούμε αυτό που βλέπουμε μακροσκοπικά, εάν προκύπτει και ιστοπαθολογικά. Εδώ έχουμε ένα δεδομένο όμως, συγγνώμη που σας διακόπτω, ο ιατρικός φάκελος δεν έχει παραδοθεί, σύμφωνα με την παιδοογκολόγο, όπως μας είχε πει εδώ στην εκπομπή μας, Ζήνα, γιατί το αναφέρατε ως ένα βασικό στοιχείο ότι θα έπρεπε να είναι ο ιατρικός φάκελος του παιδιού που νοσηλευόταν. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία, ναι, που μεριμνούσε για την αλήθεια, ναι, του παιδιού. Τι ακριβώς συνέβη δηλαδή. Άρα λείπει ένα σημαντικό κομμάτι του παζλ, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή τη αλυσίδα που αναφέρεται. Έβγαλε ένα ιατροδικαστικό πόρισμα χωρίς το φάκελο. Αυτό είναι, πολύ σωστά υπόθηκε, ένα μέρος του παζλ. Προφανώς δεν ξέρω αν έλαβε ένα σημαντικό. Όχι, για να μην την αδικούμε την συγκεκριμένη ιατροδικαστή, κυρία Σπανουδάκη, είχε ένα σημαντικό έβριμα. Είχε μία μάνα η οποία έκλαιγε. Έτσι μας είπε. Ωραία, λοιπόν. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι, δεν μπορώ να κρίνω τη δουλειά της συναδέλφου. Η ίδια το είπε, δεν το κρίνουμε. Ίδια το είπε. Ναι, δεν θα μπω σε αυτό το σημείο να το αναλύσω. Αυτό που ξέρω είναι ότι λαμβάνοντας τον ιατρικό φάκελο, αντίγραφο του ιατρικού φακέλου, θα είχε κάποιες πληροφορίες η συνάδελφος που θα μπορούσε να συνεκτιμήσει με τις τοξικολογικές και τις παθολογικές. Δηλαδή, τι θέλω να πω, εάν είχαμε σαν πληροφορία ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις του παιδιού πλην της παθολογίας που είχε, δηλαδή της λευχημίας, έχουμε ένα έβριμα ιστοπαθολογικό, όπως είναι η καινοτοπιώδη εκφύλιση των υπατικών κυττάρων, δηλαδή μια υπατική διαταραχή, ο φάκελος θα τη βοηθούσε πάρα πολύ, θα μας βοηθούσε, τον κάθε ιατροδικαστή θα βοηθούσε να καταλήξει στο συμπέρασμά του με μεγαλύτερη ακρίβεια. Να σας ρωτήσω κάτι που μπορεί να μην είναι έτσι δικό σας κομμάτι, αλλά
Εγώ να σας πω την αλήθεια, την Παρασκευή το συζήτησα πολύ με την Ρούλα Κουσκουρή και τον Πέτρο Κουσουλό. Στην περίπτωση του πρώτου παιδιού, που εντάξει, εμείς ως δημοσιογράφοι έχουμε το φάκελο στα χέρια μας, εμείς ως εκπομπή τον έχουμε το φάκελο. Υπήρχε μια έντονη λεμφαδενίτιδα στο παιδί, όπου μετά από συγκεκριμένες έτσι εξετάσεις βρέθηκε ότι είχε ένα καρκινικό δείκτη σε ένα συγκεκριμένο ιστοτεμάχιο. Θέλω να κάνω το εξής. Υπάρχει περίπτωση αυτό το αποτέλεσμα να ήταν παραπλανητικό, δηλαδή να είχε χορηγηθεί κάτι στο παιδί, να είχε μια λίμωξη συγκεκριμένη και να έβγαλε ψευδός. Γενικά μιλάμε, μια λεμφαδενίτιδα και επιπλέον τη λευχαιμία. Κοιτάξτε να δείτε, πάνω σε αυτό δεν είναι της ειδικότητάς μου, όμως νομίζω ότι όταν οι συνάδελφοι κάνουν μια διερεύνηση για μια παθολογία, μετά την πολλαπλότητα των ιατρικών εξετάσεων, εργαστηριακών και απεικονιστικών, νομίζω ότι ο βαθμός λάθους είναι πολύ, πολύ μικρός. Μάλιστα. Άρα ότι... θεωρείτε ότι ναι, δεν έχει γίνει κάποιο λάθος. Να πούμε ότι εδώ στην προκειμένη περίπτωση, Ζήνα, από το φάκελο γνωρίζουμε ότι έχει γίνει και μυελόγραμμα και βιοψία μυελού και έχει ελεγχθεί το πλακάκι αίματος και γενετική αίματος έχει γίνει. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και έβγαλαν το πόρισμα ότι έχει. Πάντως το παιδί πράγμα, ήταν το παιδί σε τόσο καλό στάδιο που ουσιαστικά ο θάνατος από λευχαιμία. Ναι. Δεν μπορούσε να αποδοθεί σωστά σε αυτό το θάνατο. Για πολευχαιμία το έχουν πει και στους γονείς. Την έχουμε την κυρία Σπανουδάκη. Βεβαίως, απλώς ένα τεχνικό. Θέλω να σας πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό να το αποκαλύψουμε σήμερα από την εκπομπή. Την έχουμε την κυρία Σπανουδάκη. Ωραία. Να το πω εγώ και να μας απαντήσει και η κυρία Σπανουδάκη, αν θέλει. Σε ό,τι αφορά, κυρία Σπανουδάκη, τον δεύτερο θάνατο της Ήρυδας. Η Ήρυδα είναι το παιδάκι το οποίο βρέθηκε νεκρό μέσα στην κούνια του, σε ηλικία 6 μηνών. Μία. Δεύτερη ανάγνωση στην ιστολογική εξέταση μας λέει το εξής, ότι διαπιστώθηκαν διάσπαρτες τικτές αιμορραγικές διηθήσεις στα πνευμόνια του παιδιού. Και εγώ, μιλώντας με συναδέλφους σας, μου εξήγησαν ότι αυτές οι διάσπαρτες τικτές αιμορραγικές διηθήσεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν και ως ασφυκτικές κοιλίδες. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη? Κοιτάξτε να δείτε. Γενικά, οι ασφυκτικές κοιλίδες, ο χαρακτηρισμός του είναι σαν στικτές μικροαιμορραγικές διηθήσεις. Αυτός είναι ο ορισμός του. Εάν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν έτσι, θα έπρεπε να έχω όλο τον φάκελο και για κάθε παιδί θα έπρεπε να έχω ολοκληρωμένα στοιχεία για να μιλήσω. Όμως, η μορφολογία που μου είπατε, οι στικτές αυτές, αν υπάρχουν έτσι και είναι καταγεγραμμένες στο ιστοπαθολογικό κομμάτι, είναι σαν δεικτές αιμορραγικές διηθήσεις, δεν ξέρω πώς το αναφέρεις. Γράφει. Αναφέρομαι στα πνεύματα. Να σας βοηθήσω. Νομίζω το έχουμε και στο κοντρόλ αυτό. Το έχουμε σε κάρτα. Θέλουμε να το δείξουμε. Βεβαίως, αν το έχουμε, να το δούμε. Ωραία. Το έχουμε, παιδιά, στο κοντρόλ. Σας μιλάμε. Ναι. Είναι η κάρτα η οποία έχω. Είναι η κάρτα η οποία έχει. Να τη βρούνε, να πω εγώ για την κυρία Σπανουδάκη, να το καταλάβει και εκείνη έτσι. Και ο κόσμος πάνω απ' όλα λέει ότι διαπιστώθηκαν στα πνευμόνια, αναφέρομαι έτσι. Διαπιστώθηκαν διάσπαρτες τικτές αιμορραγικές διηθήσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι ως αιτία θανάτου έχει καταγραφεί και το πνευμονικό είδημα. Το παιδί αυτό παρουσίασε και πνευμονική εμβολή και πνευμονοραγία. Είναι 50 δεύτερα να τη δούμε, παρακαλώ. Σε τομεί από τη γλώσσα δεν παρατηρούνται ουσιώδεις παθολογοανατομικές αλλοιώσεις. Σε τομές από την συσκευή του λάριγκα δεν παρατηρούνται ουσιώδεις παθολογοανατομικές αλλοιώσεις. Σε τομές από το θύμο αδένα παρατηρείται έντονη συμφόρηση, αναγνωρίζονται σωμάτια χάσαλ. Σε πολλαπλές τομές από τους λοβούς των πνευμόνων παρατηρείται η ίδια εικόνα σε όλες τις τομές, είτε έντονο είδημα, έντονη συμφόρηση και διάσπαρτες στικτές αιμορραγικές διηθήσεις του παρενχύματος. Αναγνωρίζονται μαρκοφάγα, σιδηροφάγα εντός των κυψελιδών χώρων. Σε πολλαπλές τομές που ελήφθησαν από την καρδία και συγκεκριμένα τη δεξιά κοιλία, εν συνεχεία με το δεξιό κόλπο και κύλι φλέβα, δεν αναγνωρίζονται μικροσκοπικά ο φλεβόκομβος και κολποκυλιακός κόμβος μάσων. Συμπέρασμα. Υποπλασία, αγενεσία ερέθης μεταγωγού συστήματος της καρδίας, πνευμονικό είδημα. Αυτό είναι, κυρία Σπανουδάκη. Ωραία. Αυτό που λέγαμε λοιπόν, η μορφολογία αυτών των ασφυκτικών κοιλίδων θα μπορούσε να μεταφραστεί και είναι σαν ορισμός οι στικτές αιμορραγικές διηθήσεις στους βλενογόνους του επιφυκώτα,
στο επικάρδιο, στην πεζοκοτική επιφάνεια των πνευμόνων. Συνεπώς, εάν είναι έτσι και όντως έχει καταγραφεί από το συνάδελφο ή παθολόγον ατόμο, θα μπορούσε να ληφθεί. Αυτό τώρα το εύρημα θα πρέπει και κάθε εύρημα να συσχετιστεί με όλο το πλάνο, με όλο το πρωτόκολλο που είπαμε πριν ότι ακολουθούμε. Δεν παίρνουμε μεμονωμένα ένα εύρημα μόνο, αλλά τοποθετούμαστε και αξιολογούμε τα ευρήματα που έχουμε στο σύνολο του ιατρικού φακέλου, της νεκροτομής, της τοξικολογικής εξέτασης και της ιστοπαθολογικής. Δεν μιλάμε ποτέ μεμονωμένα. Αυτό το εύρημα, κυρία Σπανουδάκη, θα μπορούσε να μας δώσει αιτία θανάτου? Αν υπήρχαν... Ρωτάω ευθέως, για να τελειώνουμε. Θα μπορούσε... Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το εύρημα θα μπορούσε να μας οδηγήσει με τη μέθοδο του αποκλεισμού σε αιτία θανάτου. Μάλιστα. Ξεκάθαρη είναι η κυρία Σπανουδάκη. Δεν ξέρω αν ο Γιώργος Όμπολος θέλει κάτι επιπλέον να ρωτήσει ή ο κύριος Γεωργόπουλος, αλλιώς να σας αποδεσμεύσουμε. Γιώργο μου. Όχι, δεν έχω να ρωτήσω την κυρία Σπανουδάκη, γιατί ήταν πολύ κατατοπιστική σε όλα όσα μετέφερε απαντώντας στον Πέντρο. Μάλιστα. Όχι, κύριε Γεωργό, ωραία. Κυρία Σπανουδάκη, μας καλύψατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν,